εργαστήριο ηλεκτρονικής μικροσκοπίας. Μαθαίνουμε τα πάντα για τα τρόφιμα που βάζουμε στο τραπέζι μας. Βρίσκομαι στο Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, στο εργαστήριο ηλεκτρονικής μικροσκοπίας, με τον καθηγητή κύριο Κώστα Φασέα, ο οποίος εκτός από τις ακαδημαϊκές του δραστηριότητες, έχει γράψει και αυτό εδώ το βιβλίο, στο οποίο μας περιγράφει πολλά χρήσιμα πράγματα για τα τρόφιμα που βάζουμε στο σπίτι μας. Τι τρώμε, ένας επιστήμονας στην κουζίνα μας και εμείς στο εργαστήριο του επιστήμονα. Γεια σας, κύριε Φασέα. Γεια σας, Ευτύχη. Πώς και καταλήξατε να γράψετε αυτό εδώ το βιβλίο? Ήτανε εδώ και πολλά χρόνια κάπου. Είχα αρχίσει μελετώντας τη βιολογία και βρισκόμενος στο Γεωπονικό Πανεπιστήμιο, που ασχολείται κατ' εξοχή με θέματα που έχουν σχέση με την τροφή, από την παραγωγή μέχρι την κατανάλωση, τη συσκευασία. Και έτσι άρχισα σιγά σιγά να μαζεύω πληροφορίες για κάτι τέτοιο. Έβλεπα εντωμεταξύ ότι ο κόσμος έξω δεν είχε καμία ιδέα από το τι συμβαίνει μέσα στην κουζίνα όταν μαγειρεύουν, όταν φτιάχνουν κάτι. Επίσης, το άλλο που με παρακίνησε είναι ότι αυτή η παραπληροφόρηση που υπάρχει, που μας πληροφορεί μονοπλευρά ή όπως βολεύει κάποιο παραγωγό, κάποια εταιρεία, διαφημίζουμε κάποιο προϊόν για τα μαγικά του αποτελέσματα που έχει όταν το τρώμε. Και έτσι αποφάσισα να μαζέψω όλες αυτές τις πληροφορίες σε ένα βιβλίο. Υπήρξαν κάποιοι που έτσι σας προέτρεψαν να το γράψετε? Ναι, γιατί πάνω στις συζητήσεις εγώ σαν δάσκαλος δεν μπορούσα να μην λέω πάντα κάτι για να στον κόσμο να τον διδάξω, και έτσι διάφοροι φίλοι αλλά και φοιτητές ακόμα περισσότερο μου είπαν: «Κύριε, αυτά που μας λέτε στο μάθημα ή δεν τα γράφετε σε ένα βιβλίο?» Γιατί εγώ χρησιμοποιούσα πάντα παραδείγματα από τα διάφορα τρόφιμα που ετοιμάζουμε καθημερινά, που μαγειρεύουμε. Τους έφερα πάντα παραδείγματα για το ψωμί, για το σιρόπι, για το κρέας, για όλα αυτά, και έβλεπα ότι τα παιδιά εντυπωσιαζόντουσαν, θυμόντουσαν αυτά που τους έλεγα. Μπορεί να μην θυμόντουσαν το ότι είναι γραμμένο στο βιβλίο που τους δίναμε, το διδακτικό, αλλά στις εξετάσεις μου γράφανε αυτά που τους έλεγα στο μάθημα. Και αυτό σημαίνει ότι αυτό τους έκανε εντύπωση και αυτό τους άρεσε. Μαθαίνουμε με παραδείγματα. Σε ποιους απευθύνεται αυτό το βιβλίο? Αυτό απευθύνεται σε όλο τον κόσμο. Δεν είναι κάποιο βιβλίο που θα πρέπει να ξέρεις χημεία, βιοχημεία, μοριακή βιολογία, δεν ξέρω τι άλλο, για να το καταλάβεις. Αποφάσισα να γράψω ένα βιβλίο που να μπορεί να το διαβάσει όλος ο κόσμος, με απλά λόγια, με απλούς όρους, ή όπου πρέπει να χρησιμοποιήσω κάποιον όρο λίγο πιο επιστημονικό, πάντα τον εξηγώ, και για αυτόν που θέλει να μάθει και κάτι παραπάνω. Δηλαδή, εγώ θα έλεγα ότι κατά κύριο λόγο είναι ένα διδακτικό βιβλίο, το οποίο όμως δεν είναι γραμμένο όπως τα σχολικά βιβλία. Μήπως θα έπρεπε αυτά τα πράγματα να διδάσκονται στα σχολεία? Πιστεύω ναι, ότι θα έπρεπε. Γιατί πιστεύω ότι αυτές οι γνώσεις είναι πολύ χρήσιμες και είναι οι γνώσεις που θα σου μείνουν. Δηλαδή, εντάξει, χρήσιμο είναι να ξέρεις και στον πόλεμο, δεν ξέρω ποιος σκοτώθηκε, τα αίτια και οι αφορμές που λέγαμε κάποτε, και εκείνα χρήσιμα είναι, αλλά αυτή εδώ είναι η καθημερινή μας ζωή. Και κυρίως για να μπορούμε, όταν πηγαίνουμε και ψωνίζουμε, να ξέρουμε τι θα κοιτάζουμε, να ξέρουμε πώς θα διαλέγουμε τα διάφορα προϊόντα που παίρνουμε, ή να μπορούμε να καταλάβουμε αν κάτι είναι χαλασμένο ή δεν είναι χαλασμένο, αν κάτι είναι νοθευμένο, με τι νοθεύεται. Έχει πάρα πολλά πράγματα το βιβλίο για να μπορέσει κάποιος να το εξηγήσει μέσα σε ένα πεντάλεπτο εδώ πέρα. Αν και δεν έχει συνταγές με την έννοια που ξέρουμε, διαβάζοντας το βρίσκεις πολλές οδηγίες για το πώς μπορείς να φτιάξεις κάτι απλά με τον σωστό τρόπο, ώστε να σου βγει σωστά και να μην την πατήσεις, όπως λένε. Ναι, βέβαια, δεν υπάρχουν συνταγές, ούτε εγώ μπορώ να πω ότι είμαι μάγειρας ή σεφ ή οτιδήποτε τέτοιο. Βέβαια, εντάξει, όλοι μας λίγο μαγειρεύουμε. Αλλά αυτό δεν έχει καμία σχέση με τα βιβλία που κυκλοφορούν στο ελληνικό εμπόριο, τα οποία είναι εξαιρετικά βιβλία, πάρα πολύ καλά βιβλία, αλλά δεν έχει καμία σχέση με αυτά τα βιβλία. Χρησιμοποιώντας όμως τις γνώσεις από αυτό το βιβλίο, μπορείς να βελτιώσεις ακόμα και τις συνταγές που σου δίνουν μέσα αυτά τα βιβλία, ή ξέρεις τι ακριβώς κάνεις. Και βέβαια, καταλαβαίνεις το γιατί, και όταν ξέρεις το γιατί, είσαι σίγουρα καλύτερος σε αυτό που κάνεις. Το σημαντικό είναι ότι εδώ πέρα βλέπεις μια εντελώς άλλη οπτική για τα τρόφιμα και τα φαγητά που έχουμε συνηθίσει. Και είναι πάρα πολύ χρήσιμο κάποιος, οποιοσδήποτε, να έχει αυτή την οπτική. Εσύ πιστεύετε ότι ο κόσμος είναι έτοιμος έτσι να αρχίσει να διαβάζει και να μαθαίνει τέτοια πράγματα? Ναι, οπωσδήποτε.
Οπωσδήποτε, γιατί αυτό το βλέπω πάρα πολλές φορές, παρακολουθώντας τα διάφορα blogs στο διαδίκτυο, ότι πάρα πολλοί κόσμος αρχίζει και ρωτάει. Εν τω μεταξύ, ρωτάει ο ένας τον άλλον. Μήπως ξέρει, βρε παιδιά, κάποιος γιατί συμβαίνει αυτό, γιατί είναι εκείνο. Και εκεί οι απαντήσεις που δίνονται σπάνια είναι σωστές. Και γι' αυτό το λόγο αποφάσισα να παρέμβω εκεί πέρα και να δώσω μερικές επιστημονικές απαντήσεις που μπορούν, κατά κύριο λόγο, μπορούν, το πιο σημαντικό, μπορούν να ελεγχθούν. Δηλαδή, αυτές οι απαντήσεις που δίνω εγώ δεν θα υποστηρίξω εγώ το Α προϊόν ή το Β προϊόν. Άμα είναι καλό, είναι καλό. Εσείς θα αποφασίσετε σύμφωνα με αυτά που γράφω μέσα. Αν θέλετε να το ξαναφάτε ή όχι. Αν κάποια συγκεκριμένα τρόφιμα πράγματι σας κάνουν καλό ή δεν σας κάνουν καλό ή και κακό ακόμα. Αυτά είναι να αποφασίσει ο καθένας διαβάζοντας εδώ πέρα τις πληροφορίες που έχει. Τι τρώμε λοιπόν, κύριε Φασέα? Ποια είναι η γνώμη σας για τη σύγχρονη διατροφή? Δεν νομίζω ότι διαφέρει και πάρα πολύ από τη διατροφή τα τελευταία χρόνια. Αυτό που μπορώ να πω είναι ότι σήμερα υπάρχει ένας πολύ καλύτερος έλεγχος στα τρόφιμα. Η ποιότητα των τροφίμων που υπάρχει σήμερα στα καταστήματα, αυτά που φέρνουμε στο σπίτι μας, είναι σαφώς πολύ καλύτερης ποιότητας και περισσότερο ελεγμένα από αυτά που τρώγαμε πριν από αρκετά χρόνια. Αντίθετα με το τι πιστεύει ο κόσμος, ότι σήμερα τα προϊόντα είναι κακής ποιότητας, ας ρωτήσουν για παράδειγμα κάποιους παλιότερους πώς ήταν για παράδειγμα τα σταφύλια πριν από κάποια χρόνια, πώς ήταν τα πορτοκάλια που ήταν όλα ξινά, πώς ήταν οι πατάτες που είχαν κάτι περίεργα σχήματα, δεν μπορούσαν να τις καθαρίσεις, ήταν οι μισές σάπιες. Σήμερα όλα αυτά τα πράγματα, αυτά τα προβλήματα έχουν λυθεί. Ζούμε λοιπόν σε μια διατροφικά ευλογημένη εποχή. Έχουμε τα πάντα που μπορούμε να ζητήσουμε και να λαχταρίσουμε. Βεβαίως. Έχεις αυτή την επιλογή. Έχεις επίσης και την πληροφόρηση, γιατί σήμερα όλα τα τρόφιμα επάνω είναι υποχρεωμένοι όλοι να γράφουν τι περιέχει μέσα, τα ποσοστά, ακόμα και αν σε ενδιαφέρει το πόσο θα παχύνεις άμα το φας, δηλαδή πόσες θερμίδες έχει κάποια τροφή. Όλα αυτά υπάρχουν και είναι γραμμένα επάνω. Όπως επίσης υπάρχει και το εξής απλό, στο ότι εάν κάτι δεν είναι καλό, ανακαλύψει ότι κάτι δεν είναι σωστό, δεν είναι καλό, δεν σ' αρέσει, μπορεί να ελεγχθεί, μπορείς να το καταγγείλεις. Ενώ παλιότερα το μόνο που μπορούσες να κάνεις είναι να το πετάξεις. Και φυσικά τρώγαμε πάρα πολλά πράγματα που, αν και λέμε ότι τα παλιά ήταν πιο καλά, πιο αγνά, αυτό δεν ισχύει καθόλου. Τα φυτοφάρμακα χρησιμοποιούνται εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Έχουμε καταναλώσει τόνους από αυτά, όπως επίσης και διάφορα άλλα εντομοκτώνα, συντηρητικά. Σήμερα ό,τι χρησιμοποιείται είναι ελεγμένο. Και στο κάτω-κάτω, άμα θέλεις, το αγοράζεις. Άμα δεν θέλεις, δεν το αγοράζεις. Πας και παίρνεις ένα φρέσκο ψάρι, λαχανικό ή δεν ξέρω τι, που να μην έχει καθόλου χημικά μέσα του. Έχεις αυτήν την ελευθερία και αυτήν την επιλογή. Ζούμε σε μια ευλογημένη διατροφικά εποχή. Ναι, βεβαίως. Και κάτι επίσης άλλο που θέλω να τονίσω είναι ότι πάρα πολλοί άνθρωποι βγαίνουν, επηρεάζονται πολύ από την τηλεόραση, από τις διαφημίσεις, αλλά και από κάποιες πληροφορίες που του έρχονται ουρανοκατέβατες, είτε με τη μορφή emails ή δεν ξέρω τι, από ανθρώπους οι οποίοι είναι άσχετοι με το αντικείμενο και καταδικάζουν το Α ή το Β. Για παράδειγμα, το ακούμε καθημερινά, τα Ε είναι καρκινογόνα ή δεν ξέρω τι άλλο. Δεν είναι όλα τα Ε καρκινογόνα, είναι? Εάν για κάποιο λόγο βρεθεί ότι κάποιο ε είναι καρκινογόνο, αμέσως θα φύγει από την κατανάλωση. Το ε σημαίνει ότι είναι εγκεκριμένο. Και είναι εγκεκριμένο από τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και για να το κάνω πιο, έτσι, πιο για να το καταλάβουμε, ε έχουν δώσει σε όλες τις ουσίες που μπαίνουν στα τρόφιμα. Ε έχει για παράδειγμα ακόμα και το διοξίδιο του άνθρακα, που είναι στην ατμόσφαιρα, το αναπνέουμε. Είναι ένας τρόπος να κωδικοποιούμε τα τρόφιμα. Ακριβώς. Με το ασκορβικό οξύ έχει ένα συγκεκριμένο ε, τάδε. Ναι, δεν είναι ναι. Κακό. Εγώ το πάω σε βιταμίνη, σε σκέτο για να πάω εγώ βιταμίνη. Δεν σημαίνει ότι είναι κακό σαν κακό. Πρέπει να ξέρουμε ποια είναι αυτά τα οποία μπορεί να είναι λίγο ύποπτα ή μπορεί να μας ενοχλούν. Μα γι' αυτό είναι υπεύθυνες οι διάφορες υπηρεσίες που κάνουν τους ελέγχους. Γιατί επειδή έχει πάρει ε χαρακτηρισμό κάποιο συγκεκριμένο προϊόν, κάποια χημική ουσία, αυτό δεν σημαίνει ότι σταματάνε να το ελέγχουν από εκεί και πέρα. Επίσης πρέπει να ξέρουμε ότι αυτά τα ε που λέμε είναι εγκεκριμένα, αλλά για συγκεκριμένο σκοπό, σε συγκεκριμένη ποσότητα, δηλαδή
Δεν μπορεί να βάλει ο καθένας όσο θέλει. Έτσι, λέμε ότι από αυτό μπορείς να βάλεις μέχρι αυτή την ποσότητα. Και εξαρτάται πάλι, και από εμάς πάλι εξαρτάται, αν θα το πάρουμε το προϊόν ή όχι. Εάν δεν θέλουμε να είναι συντηρημένο, αν δεν θέλουμε να έχει χρωστικές συντηρητικά κτλ., ας το φτιάξουμε μόνοι μας το φαΐ. Συνεπώς, χρειάζεται διατροφική ευφυΐα. Αυτό είναι το βιβλίο που έτσι θα βρείτε στο βιβλιοπωλείο από τις εκδόσεις Διαβλός. Και αυτό είναι το δικό μου αντίτυπο που φαίνεται ότι έχει χρησιμοποιηθεί, έχει σημειώσεις και ελπίζω και εύχομαι και εσείς να το πάρετε και όχι μόνο να το πάρετε, αλλά να το διαβάσετε και να το μελετήσετε. Αυτά τα πράγματα πρέπει να τα μελετήσουμε, να τα μάθουμε και να τα διδάξουμε.